Φεγγαρακί με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Και έλεγαν τριγυρό μόλι βρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούν ερωτευμένα. Κι είναι όλα ένα σ' αγαπώ. Μάρκο! Ήρθε ο Κωνσταντή! Κόρη του Γιάννη που φωνιά στο χωριό. Δεν θα αναπαυτούν οι ψυχές των παιδιών μου. Αυτό το κορίτσι, Ανθή, δεν είναι δικό σας παιδί. Μου το χρωστάτε! Τολμήσεις να την πειράξεις! Ορέστης, έπεσε στον κρεμό. Ελάτε, ελάτε, πάμε να το βγάλουμε. Αναθεμάτωνα για κοπέλη και του τόπα. Νικολή, ειδοποίηση στο χωριό, θα γυρίσουμε πίσω και να στείλουν βοήθεια. Πάμε γρήγορα. Ευτέρη. Γιάννη. Από εδώ ακούγεται. Ελάτε εδώ. Σε καλά. Πάρτε αυτό. Πάρε αυτό, Μύρο. Ωραία, Ρεωρέστη, και εσύ είπα να προσέχεις. Σε καλά. Πάρτε το νόμο, πάρτε το νόμο, Γιώργη. Γιώργη, έλα. Δώσε μου. Πάμε, 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 όπως ήρθαμε. Μύρο, πήγαινε μπροστά να το φωτίζεις. Άσε μου το ένα, άσε μου το ένα. Πήγε. Πάρε εσύ το καροτσάκι. Άσε το καροτσάκι τώρα. Πήγε. Έλα, Γιώργη. Τα βραβεία μου από το κρασί. Τα είχε ακόμα κρεμασμένα στον τοίχο. Γιάννη, δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μην σε σκεφτούμε. Εσύ έφυγες, μα εμείς είχαμε κρατημένο στην καρδιά μας. Ήταν λάθος μου που φύγα, Λευτέρη. Δεν έπρεπε να σας ακούσω. Και τι να κάναμε. Σας αφήναμε να μείνεις εδώ. Μας είχαν σκοτώσει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σκότωσα. Δεν έπρεπε να φύγω. Άφησα την ουρανία να ξεσπάσει τη μανία της στον αδερφό μου τον Μάνθο. Εκείνο το κοπέλι το είχα μεγαλώσει εγώ. Γιάννη, γιατί γύρισες. 20 χρόνια. Εξαιτίας μου πήγαν χαμένοι τόσοι δικοί μας. Κατάστρεψα πολλές ζωές, Λευτέρη. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκα. Πάψε. Ο πατέρας μου είναι καλά. Μου λείψε. Η αγάπη του. Η στοργή του. Στάσου, μη φεύγεις. Κάτσε να τα πούμε μια ολιά. Ναι. Δεν κοιμάσαι. Δεν έχω ύπνο. Και τι κάνεις. Μιλάω με τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη. Χαθήκαν τα τηλέφωνα. Θα ήθελες να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου. Πού. Στην εταιρεία, στα Χανιά. Θα μένεις μαζί μας. Και όταν αποφασίσεις, να πας σε κάποια σχολή ή στο πανεπιστήμιο. Αλήθεια, μην τα θες να ασχοληθείς. Είναι ο ποιός. Αυτό ήθελα από μικρή. Είναι δύσκολο. Αν έχεις κληρονομήσει το ταλέντο του πατέρα σου, εύκολο. Τον είδες. Όχι.
Μακάρι να τον έβλεπα. Μια φορά μόνο. Θα του το πεις. Άμα τον συναντήσω θα είναι το πρώτο πράγμα που θα του πω. Αν είναι να κινδυνέψει η ζωή του, δεν πειράζει και να μην τον δω. Αρκεί να ξέρω ότι είναι ζωντανός. Όλα θα πάνε καλά. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν σαν να μην έφυγα από το χωριό. Όλα τα μάθανα. Ζούσα μαζί σας την κάθε στιγμή. Αυτό με κράτησε ζωντανό. Ο Κωνσταντής όταν πήγε φαντάρος. Ναι, την έχω κι εγώ αυτή. Η Πελαγία. Η Αρετή. Μόνο από τη Μαρία μου δεν είχα νέα. Ποιος της έστειλε? Έχω φίλους, Δευτέρη. Το ξέρω. Μα ένας στάθηκε αδερφός για μένα. Αυτός και στη φωτιά να τον έριχναν, δεν θα μαρτυρούσε που ήμουνα. Και εσύ. Ήταν λάθος σου που άφησες την Ευγενία, Λευτέρη. Μια ευκαιρία είχες να γίνεις άνθρωπος και την έχασες. Και γι' αυτό ακόμα φταίω εγώ. Όχι, Γιάννη. Στάσου! Πού θα σε βρω? Θα σε βρω εγώ. Μην αφήσεις τους σταματάκηδες να πειράξουν τη Μαρία μου. Εγώ χρωστάω. Όχι αυτή. Θα μπορούσα να τη δω μια στιγμή μονάχα. Μια στιγμή. Όπα! Άρε, Ορέστη. Πες και πάθαινες τίποτα, θα με σκότωνε, αγάπη. Καημένε, Μύρο. Τι τράβας κι εσύ. Μύρο, μου φαίνεται ότι πρέπει να δυνατήσει μια ολιά. Πολύ βάρη, έτσι. Αυτό είναι το ευχαριστώ σου που σε έβγαλα τον κρεμό. Αχάριστε. Αυτός με έβγαλε ο Σύφης που μας κουβαλούσε και τους δυο. Τι έχεις? Δεν ξέρω. Τώρα που ερχόμασταν, ένιωσα πολύ περίεργα. Σαν να μην είχα ξανανέβει ποτέ μου σε βουνό. Σαν να είχα χάσει το δρόμο μου. Θα σου φάνηκε, ρε. Το βουνό στέλνει μηνύματα, Ορέστη. Κάτι θα γίνει, το νιώθω. Σώπα. Μην τα πιστεύεις αυτά. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ορέστη, τι έγινε, μπορεί μου είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Ρε Γιώργη, τι θα γίνει με αυτή τη ρακή, θα λαλήσουμε στο τέλος. Τέλειο. Πάρε, γεια. Πονά που δεν αγοράκι μου. Μόνο στην καρδιά πονά. Τότε να κάνεις παρέα με τον Σύφη, που είναι καθώς ερωτευμένος. Ενώ εσύ πας πίσω. Είναι ερωτευμένος ο Σύφης? Με ποια? Ρώτα τον. Ρώτα τον, Ορέστη. Δεν θέλω να μάθω. Δεν είναι δική μας δουλειά. Σύφη, πες του εσύ. Γιατί δεν του λες, ντρέπεσαι? Λέγε, ρε Σύφη, και μας έσκασες. Πες το εσύ, ρε Γιώργη. Καλιά το έχω να σε δω πεθαμένο παρά να πω το όνομά της. Τι θες από μένα, ρε, ε! Ρε Γιώργη! Είστε καλά, ρε! Πάρ' το, Φίφη! Πάρ' το, εσείς, Γιώργη, έτσι! Γιώργη, ρε! Ηρεμήστε, ρε! Τρελαθήκατε, μωρέ! Πηγαίνετε έξω! Κάτσε εδώ, ρε, εσύ! Κάτσε εδώ! Τι κάνετε, μωρά, δεν φτιάστε! Τι έχετε πάθει εσείς οι δύο, ρε? Μια ανακατεύεση, Ορέστη. Για ποια τσακώνεστε, Σύφη? Ποια είναι? Ποια είναι, Σύφη? Η Μαρία. Η Μαρία, ποια Μαρία? Ας το ρε, Ορέστη. Μη μου πεις ότι... Εσύ ήσουν πάντα προσεκτικός. Τι έπαθες τώρα? Ερωτεύτηκα. Πράττει και φύγετε, Σύφη. Ο Κωνσταντής έχει πολλούς φίλους στο χωριό. Δεν θα αργήσει να το μάθει.
και να παρατήσει την οικογένειά μου. Το μόνο που παρακαλάω είναι... άμα είναι να μας φάνε, να μας φάνε μαζί. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε Σύφη? Εσύ και ο Γιώργης είστε πάνω από μένα. Αν πάθετε κάτι εσείς... Στεναχωριέσαι. Εμείς είμαστε 7 ψυχοι. Αυτό το κορίτσι κουβαλάει κατάρα. Θα μας ρίει όλους μαζί της στο θάνατο, θα το δεις. Σωπά, ρε. Σωπά. Γιάντα μου το κρύψεις, μωρό Κωνσταντίο, ότι ήρθε ο αδερφός σου Γιάννης στην Κρήτη. Κωνσταντί, σε ρωτάω. Και θέλω την αλήθεια. Ήρθε και με βρήκε στη φυλακή. Κι εγώ τα χάσα. Μου είδε και τη φωτογραφία του να την έδωκω στη Μαρία. Δεν ήθελα να βάλω κι άλλες σκοτούρες στην κεφαλή σου, πατέρα. Κι ο Γιάννης δεν ήθελε να το μάθεις ακόμα. Πού κρυβόταν τόσα χρόνια? Πιο κοντά από ό,τι θα ρούσαμε. Στην Ισπανία. Είναι καλά? Καλά είναι. Γιάντα ήρθε, μωρέ Κωνσταντή. Δεν κατέω, πατέρα. Αφού τον ξέρεις καλά. Με το Γιάννη, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Λευτέρης το ξέρει? Ναι. Το έμαθε ότι γύρισε. Στις αδερφές σου δεν θα πεις κουβέντα. Άσε στην ησυχία τους. Θα το μάθουν όταν πρέπει. Ο Γιάννος μου ήρθε. Και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ. Καλησπέρα. Καλώς τον πέρα. Με ένα ακόμα ανοιχτά είσαι? Το κρατώ ανοιχτό το μαγαζί για τους αμαρτωλούς. Οι θεοσεβούμενοι τέτοια ώρα στα κρεβάτια τους. Έλα. Κάτσε εδώ, κλειδέ. Με νερά, φέρε μας λάκι. Ασφαλώς. Εδώ, Αντώνη, μας ζωχτήκαμε όλοι, παέ. 2-3 σταματάκιδες ακόμα και λεβετογιάννητες και πάει ευούλιαξ στο χωριό. Θεόκλειδε, μιλιά καθαρά. Ή τα θες να πεις? Ηρακλή, σε βάσου το ράσο μου, σπάς το κεφαλί. Κωνσταντής ανέβηκε στο χωριό και τρέμει ψυχή μου, τι θα γίνει. Εγώ λέω καλιά να τραβήξετε μια χαρακιά να μην συναντιέστε στις σταματάκιδες με τους λεβετογιάννητες. Εμένα γύμνη στο βουνό. Το έμαθα. Μα θα γυρίσουν, δεν θα γυρίσουν. Εσύ τα λες. Να μείνουν τα δικά μας τα κοπέλια στο ψιλορίτι για να έχει χώρο να λωνίζει ο Λεβετογιάννης. Μενέλε, ειδοποίησε τους αμαρτωλούς ότι αύριο τους θέλω όλους στο κήρυγμα. Και δεν ξέρω εσένα, ούτε και εσένα, Ηράκλη. Εφόρτωσε ο Θεόκλητος. Σύφη, παρακαλούσα να μου τηλεφωνήσεις. Μου λείπεις πολύ. Αύριο έρχομαι, μωρό μου. Με στεναχωριέσαι. Αλήθεια? Αλήθεια. Απλά σε πήρα να ακούσω ότι είσαι καλά. Κοιμήσου τώρα. Εντάξει. Ο Κωνσταντής ήρθε στο χωριό? Ναι. Καλή νύχτα, μωρό μου. Ο Ρέστης πού είναι? Σύμπη, άφησε το μικρό μόνο του. Δεν θα πάθει τίποτα για λίγο. Μυρό, Παπλή, πηγαίνετε πάνω να το πάρετε. Καθίστε να πει μια ράγκη μετά. Λοιπόν, να πάμε ή να μην πάμε, αποφασίστε. Να κάνετε αυτό που σας λέω. Καλά, ντε. Άντε, πηγαίνετε. Πάμε. Αφήνουν τους, έτσι. Σύφη. Σύφη, ορκίσου. Ότι δεν θα την πλησιάσεις όσο βρίσκεται ο Κωνσταντής στο χωριό. Τι θες, ρε Γιώργη? Να σώσω τη ζωή σου. Αυτό θέλω. Παράτα με. Πρόσεξε, Σύφη. Μην με φτάσεις στ' άκρα. Ο Θεός είναι φως, λέει ο Ιωάννης. Αυτός που λέει ότι είναι στο φως και εντούτοις μισεί τον αδελφό του, είναι στο σκοτάδι. Αυτός που αγαπά τον αδελφό του παραμένει στο φως. Ο Θεός... Ρε! Ρε!
Ο Θεόκλητος τέλειωσε. Εμένα μου λες. Εδώ είναι στο γούστο τα πάνω. Ακόμα δεν τέλειωσε η λειτουργία. Το κήρυγμα. Μια ώρα που μιλεί και μια ώρα που θέλει να τελειώσει. Πάει, βάλαμε λουκέτο στο καφενείο, Βαγγέλη. Μην του πεις πως έφυγα. Κοίτα να του πω, πως είσαι μέσα. Να του πεις, άμα σε ρωτήξει. Ατέο. Και έλα μετά από το καφενείο να πιούμε καφέ, ε. Μετά, για καφέ. Κοίτα του πεις. Ατέο. Γεια σου, πέρα. Να με περιμένεις στον μπακάλικο, μη φυγείς. Αλλά πού να πας να τον βρεις τώρα στο ψιλορίτη. Πέφτει λίγο μακριά. Έλα ρε Πελαγία. Πού πας? Άσε με. Να πας στους σταματάκηδες. Αυτή είναι τα αδέλφια σου, όχι εμείς. Δεν σε θέλω για αδελφή μου, Πελαγία. Για γυναίκα μου σε θέλω. Σταμάτα, θα σε ακούσει κανείς. Μπορείς να μου πεις τι έχεις πάθει. Εσύ παλιά δεν φοβόσουν τίποτα. Πάνω απ' όλα έβαζες τα όνειρά μας. Ποια όνειρά μας, μωρέ. Εδώ δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε ζωντανοί. Δεν είδες τι έγινε με τη μάνα μου και την ουρανία. Παραλίγο να σκοτωθούν. Και εσύ βέβαια είδα ποιο το μέρος πήρες, ε. Τι ήθελες να κάνω, ρε Πελαγία. Χάσω από μπροστά μου. Αυτό έχεις να μου πεις. Η πόρτα του σπιτιού σας έκλεισε για μένα. Ο παππούς μου σ' αγαπάει σαν παιδί του. Και το ξέρεις. Πήγαινε να τον βρεις. Πριν τα προλάβει όλα η μάνα μου του Κωνσταντή. Θα μείνει καιρό αυτό στο χωριό. Και σένα τι σε νοιάζει πόσο θα μείνει στο χωριό. Με νοιάζει. Δεν έχει ανέβια καλό. Δεν με παρατάς. Εβδομήντα πέντε. Χαμήλωσε το βλέμμα σου από πάνω μου. Ίδιο και απαράλλαχτο με τον πατέρα σου. Σε θωρώ κι είναι σαν να τον βλέπω. Ο σκύλος ο αβάφτιστος. Ο άναντρος. Δεν φτάνει που έβγαλε τα μάτια του με τη γυναίκα του Μανώλη μου. Τον σκότωσε κιόλας. Δεν το ήξερες, ε. Στο κρύψανε. Θα ρίσεις πως ο κύρις σου είναι κανένας ήρωας. Ένα παλιωτόμαρο είναι. Που κυνηγούσε τις γυναίκες των άλλων. Τρύπωνε κρυφά στα κρεβάτια τους και τα μαγάριζε. Πού κρύβεται, ε. Αν δεν φανερωθεί, δεν θα μείνει κανείς μας ζωντανός. Δεν ξέρω. Τρεις γιους έχασα. Και φταίει αυτός. Αν ήταν η ζωή μου. Χαμήλωσε τα μάτια όταν σου μιλώ. Σ' άλλα χρόνια θα με υπηρετούσες ως το θάνατό μου. Να το κάνω. Παντελή, στείλε μου τα ψώνια στο σπίτι. Μου είπατε ψέματα. Όλα μου τα χρόνια τα πέρασα εδώ στο χωριό. Χρόνια όμως τώρα βλέπω να σκοτώνονται μεταξύ τους παιδικοί μου φίλοι. Ο Γιάννης, ο Φωνιάς όπως τον λέτε, αδερφός μου ήτανε. Η Ανθούλα, παιδιά είμαστε και παίζαμε μαζί στα σοκάκια. Και η Ουρανία, που γύρισε την πλάτη της στο Θεό. Όλοι οι δικοί μας άνθρωποι ήτανε. Πώς να τους εναντιωθώ, να χτυπήσω τα αδέλφια μου, ο Θεός να μην το κάνει. Πώς έχει έρθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγαπάνε το σκοτάδι μας. Στέλλα. Γιατί τα έργα τους είναι πολύ τηλέφωνο δεν με πήρε, Δήμητρα. Έφυγε για τα νόγια και ούτε με ειδοποίησε. Δεν υπάρχω στη ζωή του. Ο ανθός της περιοχής μας είναι τα κοπέλια τους. Ο Κωνσταντής, ο Γιώργης, ο Σύφης, σπουδαγμένοι άνθρωποι είναι. Όλοι οι Κρήτη πίνουν νερό στο όνομά τους και αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους. Σας καλώ στον οίκο του Θεού. Πελαγία. Και
Γιατί δεν είσαι μέσα. Ο Θεόκλητος είπε όλο το χωριό να είναι στο κήρυγμα. Άμα πάνε ποτέ οι σταματάκηδες σε κήρυγμα, θα πάμε κι εμείς. Τι είπατε αυτή. Στέλλα, κάτι τρέχει ανάμεσα στη Μαρία και το Σύφη το σταματάκι. Δεν το ξαναπείς αυτό. Ο Σύφης δεν το έκανε ποτέ. Άκου που σου λέω. Τους έχουν δει πολύ από το χωριό. Αλλά δεν το λένε. Δεν μπορεί. Αν το μάθει ο Γιώργης θα τη σκοτώσει. Είναι και ο Κωνσταντής στο χωριό. Έχουμε φασαρίες. Ευτυχώς ο Ορέστης είναι στην αναπηρική καρέκλα. Δήμητρα, τι λες. Κανείς δεν θα χτυπούσε έναν ανάπηρο. Κάθε μέρα προσεύχομαι στο Θεό να τους δίνει φώτιση. Αλλά χωριανοί, σύν Αθηνά και Χειρακίνη, όπου βλέπουμε εμείς φωτιά, πρέπει να τη σβήνουμε. Καλιά είναι να βάλουμε τα σώματά μας μπροστά. Να φάμε εμείς τη σφαίρα. Για να τους αποδείξουμε ότι η ζωή τους είναι για μας πολύ ακριβή. Άλλο πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Άλλο πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μου βγήκε η ψυχή να φτάσω σπίτι. Όλα ήταν ψέματα. Κανένα ψέμα. Μου κρύψατε την αλήθεια. Οι άλλοι σου κρύψανε την αλήθεια. Λες και είσαι καλύτερη από το Σταύρο ή από μένα και δεν έπρεπε να μάθεις τίποτα. Λοιπόν ήρθε η ώρα να τα μάθεις όλα. Να μάθεις ότι ο πατέρας σου έφυγε μετά το φωνικό. Οι σταματάκηδες βάλαν φωτιά στο παλιό μας σπίτι και κάψαν το θείο μας το μάνθο. Να μάθεις πως την άλλη μέρα οι Λεβεντογιάννηδες σκότωσαν τον πατέρα του Παυλή. Και οι άλλοι απάντησαν σφάζοντας τον πατέρα του θείου μας του στρατή. Σταμάτα. Θες να τα μάθεις όλα, δεν είπες. Να τα μάθεις. Στο κάτω-κάτω ο πατέρας σου φταίει για όλα. Το πάθος του για τις γυναίκες μας έφαγε. Μην μιλάς έτσι. Γιατί νομίζεις ότι κόλλησες με το Σύφη. Γιατί του μοιάζει. Όχι. Ο πρώτος συνοποιός του νομού σαν το Γιάννη. Όμορφος σαν το Γιάννη. Γυναικάς σαν το Γιάννη. Ολόιδη είναι. Δεν είναι έτσι. Ό,τι και να γίνει ο Σύφης θα είναι δίπλα μου. Αγαπάει. Μην ξαναπλησιάσεις την ουρανία. Είναι σκληρή γυναίκα. Παραγόρι μου κάτω στο χωριό τηλέφωνο και εδώ πίσω τα γαλεύω. Έγινε, εντάξει. Ο Σύφης, πού είναι. Έφυγε πριν λίγο. Πού πάει. Δεν ξέρεις. Ένα τηλέφωνο δεν μπορούσα να κάνουμε. Μην ανησυχείς. Ανησυχώ τι θα γίνει. Βάλε μου λίγο. Πού ήσουν, Ουρανία. Μέχρι τον Μπακάλικο πήγα. Όταν είμαι εδώ δεν θέλω να λείπεις. Όλγα, φέρε την κανάτα με το νερό. Στρώνεται τραπέζι και νερό δεν βάζεται. Ναι. Έλα, αγάπη. Μύρο μου. Πότε γυρίζετε. Ξεκινάμε τώρα. Επιστρέφουμε. Γιατί, τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε, μωρό μου. Απλώς αποφασίσαμε να γυρίσουμε. Καλά. Όταν μπεις στο χωριό να με πάρεις αμέσως τηλέφωνο, άκουσες. Εντάξει, μωρό μου. Έλα, κλείνω. Κλείνω, φεύγουμε. Τι έγινε, παιδί μου. Γυρίζουνε πίσω. Δεν πιστεύω να έπαθε ο Ρέστης μου τίποτα. Έλα καλέ μαμά, όλο το κακό έχει στο μυαλό σου. Αυτή η επιστροφή δεν μ' αρέσει. Είναι καλύτερα να τους έχουμε κοντά μας, Αντώνη. Εσύ, Ράκλη, τι νομίζεις. Δεν ξέρω. Ο Κωνσταντής είχε κάποιο λόγο που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Αν ήθελε τη σύγκρουση, την είχε και στα Χανιά. Κάτι ετοιμάζουν οι Λεβεντογιάννηδες. Πάνω.
Εντάξει, αυτό δουλεύει. Πρέπει να αλλάξω τη βάνα. Έμεινε αδούλευτη πολύ καιρό. Παντέρα, σκέφτομαι να πω στη Μαρία να έρθει να μείνει μόνιμα στα Χανιά. Να πάει και σε καμιά σχολή. Όχι. Η Μαρία θα μείνει κοντά μου. Δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Μα θα μπορούσε να βοηθήσει για στην εταιρεία. Κωνσταντή, άλλαξε κουβέντα. Πάντως αμαρτία. Είχαμε αυτή τη μονάδα να στέκει αδούλευτη τόσο καιρό, να ρημάζει. Και ξέρεις, από αυτό το αποστακτήριο ξεκίνησε η φαμίλια μας. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε εξαγωγές. Ο Δράκος, ο αδερφός μου, το έστησε. Και ο Γιάννος έμαθε κοντά του. Τώρα ο άλλος αδερφός μου, ο Ευτύχης, είναι σαν το στρατή, πολιτικάντης. Ασόψονται στα ματάκηδες που δεν μάθηκαν ήταν αδέρφοι. Αν τολμήσουν να πειράξουν τον δικό μου αδερφό, θα τους πάρει ο διάολος και θα τους ασηκώσει. Κωνσταντή, κάτσε παέ που κάθεσαι. Μην αρχίσεις παλικαριές. Ριγκάσε να σου λέω. Σιγά σιγά, μην φωνάζετε, ακούγεστε μέχρι έξω. Μωρέ Λευτέρη, για να τα άργησες. Δεν καλοκοιμήθηκα όλη νύχτα. Ο στρατής θα βάλε πάλι με όλο το κοινοβούλιο. Φαίνεται πως έχει φουρτούνες. Αμοναχός του έβαλε τα ξύλα στην ποδιά του. Και φύσηξε τα τσίναψαν, τσίκαψαν την καρδιά του. Πατέρα, δεν αφήνουμε λίγο τις μαντινάδες. Δίκιο έχεις, θείε. Αυτός ήθελε να γίνει υπουργός. Να μιλήσουμε για δουλειά. Το αποστακτήριο. Πότε θα το ανοίξουμε? Την ίδια μέρα που οι σταματάκηδες θα ανακοινώσουν την εταιρεία εξαγωγών κρεάτων. Α, ναι. Γι' αυτό ανέβηκαν στο ψιλορίτι. Για να μετρήσουν τα οζά τους. Ναι, θα ρούνε πως τα κρέατα είναι εύκολη δουλειά. Ναι, μα έτσι και μπει ο Μύρος στην επιχείρηση. Ο πατέρας του έχει πάνω από 5.000 οζά επάνω στα όρη. Μην ανησυχείς, θείε. Και ο Γιώργης δεν βάζει ξένο στην περιουσία των σταματάκηδων. Ο Γιώργης. Μαρία! Μαρία, πού πας? Τι συμβαίνει, παιδί μου? Φεύγεις? Έτσι ξαφνικά? Έλα μέσα να μου πεις. Έλα. Λοιπόν, για πες μου, τι έγινε? Γιατί φεύγεις έτσι, στα κρυφά? Τι έτρεξε? Όλα όσα έχω μάθει για τον πατέρα μου. Μαρία, θέλω να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Ο πατέρας σου είναι ο καλύτερος μου φίλος. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ναι, αλλά εσύ όμως είσαι παιδί του. Δεν πρέπει να τον κρίνεις. Τρέπομαι να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια. Σίγουρα όλοι φαντάζονται τα χειρότερα για μένα. Με ένα τέτοιο πατέρα. Ο Γιάννης είναι καλός πατέρας. Εδώ και χρόνια. Μόνο εγώ το ξέρω. Έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα στο χωριό. Έτρεχε συνέχεια για την ανάγκη των άλλων. Εδώ οι χωριανοί. Εσύ όμως δεν έχεις δουλειά με τις παλιές ιστορίες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πάρε τη βαλίτσα σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Τον παππού σου δεν τον σκέφτεσαι? Εσύ είσαι ό,τι του απόμεινε από το γιο του. Έλα, για να μην σε πάρουν και είδηση. Αν τον δείτε, να του πείτε πως τον περιμένω μια ζωή. Θα του το πω. Έλα. Άμε στο καλό. Παπά, δεν έβγες ακόμα. Βαλίτσα. Μαρία, πού πας? Σπίτι πάει, Βαγγέλη. Σπίτι. Άντε να πάτε μαζί. Έλα, Μαρία. Δεν θες τη βαλίτσα?
Εμπιστεύω να φεύγεις. Όχι. Έλα, πάμε. Την ευχή σας, πάτερ. Την ευχή μου, Μαρία. Πάμε στο καλό. Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη. Σοφία, πάρε αυτό το φάκελο και ενημέρωσε και το γραμματέα του αστυνομικού διευθυντή. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ναι. Ανθουλά, ο Στρατής είμαι. Α, γεια σου, Στρατή, τι κάνεις. Μίλησα με το Λευτέρη το πρωί. Μου είπε πως ο Γιάννης είναι στην Κρήτη. Γι' αυτό τα μάτια σας 14. Ανθούλα. Μ' ακούς? Ναι. Κατεβαίνω στα Χανιά. Εσείς προσέξτε, μην το σκοτώσουν οι αναθεματισμένοι. Και πες στον Πάρπαμ να με πάρει τηλέφωνο για να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε, γεια σου τώρα. Μα, τι έπαθες? Τι αρετή! Τι έγινε? Τι έγινε? Μίλα, τι έγινε? Ο Γιάννης μας είναι στην Κρήτη. Μαζευόμαστε, Ανθούλα. Κακό σημάδι. Τους έκανε ο Λεβεντογιάννης εχθές στη Βουλή με τα κρομιδάκια. Άμα τον εμπολιζορίσουνε, θα του σταυροδείξει όλα και θα φύγει. Και έτσι και παραιτηθεί ο Στρατής. Άμα ξαναδούνε ψήφα από την περιφέρειά μας, να μου γράψουν. Το Στρατή, τον εννοιάζει να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτοί θα είναι όπως ψηφίζουν το κόμμα, μα εμείς ψηφίζουμε τους δικούς μας άνθρωπους. Ναι, λέει, πιέσαι μια ανάγκη. Εδώ. Γεια, Στρατή. Γεια. Καλώστε, ναι. Έλα, κάτσε. Καλημέρα. Καλά τους τα πεστεύετε. Μέτρησα εγώ κάπως τις απουσίες. Ερχόντουσαν, πηγαίνανε, αλλά ερχόντουσαν. Μενέλα, ε! Παπά, έκια ήμουν, έχω και μάρτυρες. Σε είδα, μωρέ κουζουλέ, φέρνα καφέ. Α. Ο Παυλής σου σταματάξει να αυτός. Ο Παυλής. Ακόμα δεν φύγανε και γυρίσανε. Μα ανάθεμά τον. Πάλι θα με βάλουν σέγνης. Παπά, δεν μας βλέπω καλά. Μετά πανέβγε και ο Κωνσταντής. Μενέλα, κοίτα τη δουλειά σου να κοιτάξω εγώ τη δική μου. Φέρ' το καφέ. Άντε πάλι, τη δουλειά σου και τη δουλειά σου. Θα μας ακούσουν. Γιατί, εγώ έχω καλό σκοπό. Πάω να σου φέρω λουλούδια. Εντάξει, Βαγγέλη, τη βαλίτσα. Θα έφευγες χωρίς να μου πεις τίποτα? Εγώ νόμιζα είμαστε και φίλες. Την αρετή που σ' αγαπάει σαν παιδί της δεν τη σκέφτηκες? Μαζεύτηκαν πολλά. Το ξέρω. Δεν θα το ξανακάνεις. Έλα να πάμε τη βαλίτσα πάνω. Μην πάρουν είδηση οι δικοί μας, γιατί χαθήκαμε. Γεια σου, γιαγιά μου. Καλώς τον Παυλή. Έλα, γόρι μου, να φας κάτι. Μπα, ένα καφέ μόνο. Καλώς τον Παυλή. Γεια σας. Αγάπη, πάμε σπίτι μας, τι λες? Έλα, και τώρα άρχισα να συνηθίζω πάλι το πατρικό μου. Οριστάκι, πες την αλήθεια, γιατί γυρίσατε πίσω? Έπεσε σε ένα γκρεμό. Σε γκρεμό? Τι είναι αυτά που λες, ρε? Ένα χαντάκι ήταν. Παιδάκι μου, είσαι καλά? Μαμά, πώς κάνεις έτσι? Βλέπεις να έχω πάθει τίποτα? Καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι έγινε? Θες να τα πούμε εδώ? Περίμενε με μέσα. Έξε. Ελάτε στο τραπέζι, τι κάνετε? Με το μαχαίρι στη ζώνη κυκλοφορείς εσύ? Ξέρεις να τα αφήσω. Είδες τι έπαθε ο Ρέστης. Μην το ξαναδώ πάνω σου. Σιγά, μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Ηρέμησε. Τι να σου κάνω το μαχαίρι όταν έχεις απέναντί στον Κωνσταντή? Πού πας, Σύφη?
Ο πατέρας σου σε περιμένει στο εινοπείο. Ναι, Άριος. Ακόμα δεν πρόλαβε να γυρίσει. Πού πάει? Ας τον Άρια για το Σύφη. Είναι και ερωτευμένος τώρα. Ποιος τον πιάνει? Με πιάνει. Είναι καμιά από εδώ? Δεν μας λέει. Έλα, Μύρο. Πάμε. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Μύρο. Γεια σου, Μύρο. Γεια σας, παιδιά. Τι συμβαίνει, Γιώργη? Τίποτα, μάνα. Τίποτα. Περίμενε με έξω και έρχομαι. Εντάξει, αγάπη. Όσο λείπατε, έγινε χαμός. Τι έγινε? Αρπάχτηκαν η γιαγιά με την Ανθρούλα Λεβεντογιάννη. Και ήταν και η Μαρία εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Της μίλησα πάρα πολύ άσχημα. Η γιαγιά τη μισή. Αν μάθει ότι είσαι μαζί της, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Καλά πήγαινε τώρα. Σε περιμένω και ο Μύρος. Σύφη. Γύρισα. Στο σπίτι μου. Θα σε περιμένω εκεί. Έρχομαι. Βάλτε στο νερό, θα τα πάρω. Βαγγέλη, πού πας? Στο φαράγγι, βόλτα. Ήταν δουλειά σου στο φαράγγι, εσύ. Άσε με στο φαράγγι. Να προσέχεις, Βαγγέλη, να προσέχεις. Πελαγία. Πελαγία. Μην ξεχάσει, παρακαλώ, να πας να πάρεις το φάγι από το φούρνο. Πού πάτε? Στο αποστακτήριο. Α, ναι. Ετοιμάζετε την επιστροφή του ασώτου. Για πρόσεξε πώς μιλάς για τον αδερφό μου. Χαρές που θα κάνει η ουρανία αν το μάθαινε. Τίποτα. Μου έλειψες μόνο, τίποτα άλλο. Πες μου τι σου έκανα. Δεν με νοιάζει. Εγώ σ' αγαπώ. Να φύγουμε. Και ας γίνει ό,τι γίνει. Όχι, θα σκοτωθούν. Μου έλειψες αυτές τις μέρες. Πώς έζησα τόσα χρόνια μακριά σου. Δευτέρη, έκαμες λογαριασμό της τύχης η εργασία. Μην ανησυχήσετε, όλα είναι εντάξει. Όπου να είναι θα είμαστε έτοιμοι. Άντε να ξεκινάμε σιγά σιγά. Καλώς της. Ποτέ θα το μάθαινα, Λευτέρη. Να, ο αδερφός μου στην Κρήτη και εγώ να μην ξέρω πράγμα. Ανθούλα, μην υψώνεις φωνή στο Λευτέρη. Όχι, θέλω να ξέρω αν εγώ και αρετή είμαστε στην οικογένεια. Τι είναι αυτά που λες, Ανθή? Αν νομίζετε ότι είμαι μόνο για τις δουλειές του σπιτιού, να τα μαζεύω και να σας αδειάσω την κουβέντα. Εγώ τα αποφάσισα. Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης είναι στην Κρήτη. Είναι. Τον είδα χθες το βράδυ. Τι δεν σου είπε? Ότι τούληψε η αγάπη σου, η προστασία σου. Έχουμε φέρει μια όλια καπρικό. Κερακί. Ανθή. Εσύ που το έμαθες για τον Γιάννη? Από τον στρατή. Ετοιμάζεται να κατέβει στα Χανιά. Καιρός ήταν. Πατέρα, ο στρατής έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα, άλλα καθήκοντα. Πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια αρετή.
Και όταν σε καλή οικογένεια, δίνεις το παρόν. Και εδώ, η οικογένεια τον χρειάζεται. Και μη σε ξανακούσω να μιλήσει έτσι. Πάλε να αρχίσει. Παλαγιά, θέλω να σου μιλήσω. Έχω δουλειά. Δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Τόσα χρόνια νόμιζα πως ήμουν κατά της βεντέτας. Δεν ξέρω τι έπαθα τη μέρα του καυγά. Σας μισούσα όλους. Ακόμα και σένα. Αλλά πιο πολύ τη Μαρία. Από τη μέρα που ήρθε στο χωριό... Από τη μέρα που την έβαλε στο μάτι ο θείος σου, να λες. Τι έφταγε η Μαρία, τι ήξερε. Ο Σύφης δεν έπρεπε να την πλησιάσει. Έπρεπε και εκείνη να έχει το νου της. Πελαγιά! Να έχεις το νου σου στην ξαδέρφη σου. Μίλησα και στο Σύφη, μόλις γύρισε. Πότε γύρισε? Σήμερα. Έπρεπε να μάθει τι νιώθει η γιαγιά μου για τη Μαρία. Να του πεις, αν θέλει να την προστατέψει, να την αφήσει ήσυχη. Σου έλειπα, μήπως φάνηκε ο πατέρας σου? Όχι. Νομίζω ότι δεν θα το ξαναδώ ποτέ. Αν μάθεις που είναι, μην μου το πεις. Γιατί? Στην οικογένειά μου έχουμε δώσει έναν όρκο. Άμα βρούμε τον Γιάννη, τον Φωνιά θα το σκοτώσουμε. Σαν να πετά κι αυτός που έπεσε ζωή.